Α, πολύ μεγάλο λάθος. Γιώργο, αυτή είναι δύο πράγματα για την γράμμα. Λοιπόν, είναι ένας κινηματογράφος. Έχει πολλές δυνατότητες καταρχάς, πέρα από τις αυτονόητες να βγάζει το καρδιογράφημα. Βγάζει κάποιους παραμέτρους σε σχέση με τη διάγνωση και να κατευθύνει τον γιατρό περίπου τι είναι αυτό που βλέπει. Αλλά η πιο σημαντική παράμετρος, και αυτό είναι η βασική επιλογή του καρδιογράφου, στέλνει το καρδιογράφημα σε όποιον υπολογιστή θέλει. Μπορεί να είναι για σύρματα επικοινωνία, δηλαδή. Ή για σύρματα ή για σύρματα. Οπουδήποτε έχει ένα υπομονή και για το GPS και για στικάκι και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει 400 καρδιογραφήματα, έχει δυνατότητα να το αποθηκεύσει και να το στείλει κατευθείαν ή την επιλογή μόνο να το αποθηκεύσει μόνο να το στείλει. Οπότε αυτό ουσιαστικά σε μια δομή του οδοδάχνου σχολείου υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο κάθε γιατρός, γενικός γιατρός, παθολόγος, κάθε στιγμή μπορεί να έχει την έγκυρη γνώμη ενός καρδιολόγου, ασχετά με την μαζί του. Το στέλνει, το βλέπει και το συζητάνε μαζί. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ένα πολύ καλό εργαλείο σε μια τέτοια δομή που το βάθμιο στο βίντεο τη υγεία. Λοιπόν, πραγματικά είναι εξαιρετικό. Μα διευκολύνει πάρα πολύ και θα βοηθήσει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε και εδώ τα δηλώσεις. Ήταν δύο πράγματα. Αυτό και μας... Και το γιατρό το περιμένουμε γιατί αυτό έχει μακρότερο χρόνο παράδοσης. Όταν έρθει θα σας ειδοποιήσουμε. Ποια είναι το δυναμικό του γιατρού υγείας, ποιο είναι?